γέννησες τους συλληφθέντες εσχρός, χέρες σιγάρεν ουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών φωστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανύφευτε. Ύμνος απασιτάτες συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ηχτερμών σου, τις αρίθμους γάρ τη ψάμωδα σαν προσφερομέν σι βασιλέφαγε, ουδέν τελούμεν αξιώνων δέδωκα σημείν τη σύβωσιν. Αλληλούγια. Λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα άειλον απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αχτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους. Χαίρε αστραπή τα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύ φωτών ανατέλης φωτισμών. Χαίρε ότι των πολύ ρητών αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Χάριν δούνε θελήσε σοφλημά των αρχαίων ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγάρικη σας γαστρίω συνέχουν πάντα αντιχειρή Κύριος. Υγείασεν, εδόξασεν, διδαξεύον σοι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέ
ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάνευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας, το απόρθητον τείχος. Χαίρε δίησε γύρον τετρόπαια, χαίρε δίησε εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μητέρη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μητέρη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς απάντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβόντας. Αλληλούια. Ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και συνδυά σώμα του φωνή σώμα του μενών σε θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεωρητών και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις των βαστάζων τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η χτίσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε. Ού και λάτρευσαν τη χτίση
οι θεόφρονες παρά τον χτίσαντα. Αλλά πυρός απειλήν, ούκε πτωήθησα, αλλά εν μέσω της φλογός εστώτες έψαλον, ο Θεός ευλογητώσει. Αδερφοί μου, μας αξίωσε ο Θεός μας και φτάσαμε στις Αγίας αυτάς ημέρας. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τα σημέρα αυτάς τίποτε άλλο, ή μη μόνο εργασία, φαγητό, ύπνο και αμαρτία. Δεν γνωρίζουν ότι ο Θεός μας έδωσε τα σημέρα αυτάς δια την πολλή του την αγάπη προς μετάνοιαν. Η μετάνοια δεν γνωρίζει ο κόσμος τι είναι. Δι' αυτόν τον λόγο επιτρέπει ο Θεός πολλά. Έχει πολλά σχέδια ο Θεός για να συντρίψει τον άνθρωπο και να τον φέρει σε επίγνωση. Εν κοιμώτας σε αγώνας αυτόν άξιας, λέγει, βάζει χαρινόν στο στόμα του ανθρώπου και τον τραβάει να συνέλθει όπως το άλογο και επιτρέπει δοκιμασίες. Οι Εβραίοι, έθνος ευλογημένων από τον Θεό, ευρίσκεται κοντά του, αλλά έφευγε από κοντά του. Εκεί που αγαπούσε τον Θεό, εκεί τον ελισμονούσε τον Θεό, όπως κάνουμε και εμείς ακριβώς σήμερα. Όταν έρθει θλίψης, στενοχωρία, πειρασμός, δοκιμασία, τότε φωνάζομαι τον Θεό. Όταν παρέλθει, ξεχνούμε τον Θεό και όχι μόνο τον ξεχνούμε, αλλά τούτο το έθνος το οποίο ονομάζεται Ελλάς είναι το μόνο βλάσφημο έθνος του κόσμου ολοκλήρου. Από το στόμα αυτών των ευεργετηθέντων και αχαρίστων ακούεται βλασφημία. Γιατί βλασφημία? Βλασφημία φοβερά εναντίον του Θεού, εναντίον της Παναγίας μας, εναντίον του Τιμίου Σταυρού, εναντίον των οσίων και των ιερών. Θεέ μου, πώς μας ανέχεσαι? Θεέ μου, πώς αντέχεις? Θεέ μου, δεν μας βλέπεις ότι είμαι αχάριστοι και αγνώμονες? Ελέησε μας, Κύριε. Σώσε μας, Κύριε. Οι Εβραίοι, λοιπόν, όταν ήσαν κοντά στο Θεό, εμεγαλουργούσαν. Έθνος ισχυρών, δεν μπορούσε κανείς να τους πλησιάσει. Όταν έφευγαν όμως από τον Θεό και τους εγκατέλειπε ο Θεός, τότε τα πράγματα άλλαζαν. Και στην παρούσα περίπτωση που ομιλήσαμε στην αρχή του Ιερού Κηρύγματος, έβαλε έθνος ειδωλολατρικό και τους επετέθηκε. Ποιοι ήσαν αυτοί? Αυτό το έθνος που ονομάζεται σήμερα Ιράκ, Βαβυλών, Βαβυλώνα, είχαν αρχηγόν τον Ναφουγκοδονόσορα. Επετέθηκε στους Εβραίους, τους ακυρίευσε, τους κατέσφαξε, τους ιχμαλώτευσε και εκείνο το έθνος τότε παρεδόθη στην δοκιμασία την φοβερά. Τούτο μην νομίζουμε ότι δεν μπορεί να μας το κάνει και μας ο Θεός. Ήδη μας το έχει κάνει. Ποιοι γνωρίζουν ότι είμαι θα σήμερα εχμάλωτη των αγαρινών? Ποιοι γνωρίζουν από εμάς ότι είμαι θα φυλακισμένη με στα σπίτια μας με τα κάγκελα?
Ποιοι γνωρίζουν ότι μέσα στην Αθήνα περπατούν οι μαύροι και οι κίτρινοι και οι δολολάτρες και οι φυλές της γης? Πώς ήρθανε? Ποιος τους άφηκε και ήρθαν? Εκείνος που είναι από ψηλά, δια της αμαρτίας μας. Ποιος τους άφησε και μας κατασφάζουν κάθε μέρα? Υπάρχουν διαρρήξεις, υπάρχουν φόνοι, υπάρχουν κλοπές, υπάρχουν ατιμάσεις. 82 ετών γυναίκα πήγαν και την εμαγάρισαν οι αγκαρινοί, οι μαύροι. Ποιος ήταν από αυτούς? Τα επέτρεψε ο Θεός. Τα επέτρεψε εκείνος από ψηλά. Και ακόμη θα επιτρέψει πιο χειρότερα, εάν δεν μετανοήσει αυτός ο λαός. Ευρισκόμενοι λοιπόν οι Εβραίοι στα σχήρα των Βαβυλωνίων του Ναφουγοδονόστρος, του ειδωλολάτρου, επικολούθησε το εξής. Επέτρεψε ο Θεός και έκανε την εικόνα του, τη φωτογραφία του, το πρόσωπό του, το ειδωλολατρικό, ο Ναφουγκοδονόσορ, μεγάλο, θεόρατο, και το έστησε μέσα σε μία πεδιάδα Δεϊρά. Στην Δεϊρά πεδιάδα έστησε εκείνη την εικόνα του ο Ναφουγκοδονόσορ. Όχι μόνο για το έθνος του που ήσαν οι ειδωλολάτρες, αλλά και για τους Εβραίους, οι οποίοι επίστευαν στον αληθινόν Θεόν. Και έδωκε διαταγή. Όταν δίπλα από την εικόνα έσκαψε κάμινον, καμίνι μεγάλο, και το ενίσχυαν αυτό το καμίνι με κλιματίδα πίσαν και θιάφη, και έβγαινε η φλόγα της καμίνου 40 πύχες πάνω από το στόμιον της καμίνου. Και έδωκε διαταγή να φουγωδονώσω. Μόλις ακούσετε τα συμφωνία των οργάνων που θα παίξουν, που θα αρχίσουν να τυμπανίζουν, θα πέσετε να προσκυνήσετε την εικόνα μου. Μέσα σε αυτόν όμως το έθνος που εχμαλωτίστηκε, υπήρχαν και τρία νεαρά παιδιά. Πού είναι τώρα αυτά να είναι εδώ να ακούσουν το θείο κήρυγμα? Τρία νεαρά παιδιά, Εβραιόπουλα, τα είδαν ο Ναφουγκοδονόσορ, τα εσυμπάθησε, ήσαν πανέξυπνα και τα έβαλε μέσα στο παλάτι και τα ετάιζε φαγητών. Τι φαγητό? Ειδωλολατρικό. Και έδωκε διαταγή ότι πρέπει να τρέφονται αυτά τα τρία τα παιδιά πολύ καλά. Και έδωκε διαταγή στον οικονόμων, στον μάγειρο, στον σιτιστήν που έδιδε το φαγητό, να τους παίρνει το καλύτερο φαγητό να τρώνε. Αδερφοί μου, στο πρώτον είδαμε την ασέβεια του κόσμου. Στο δεύτερο, δεν γνωρίζει σήμερα ο κόσμος ότι έχουμε νηστεία. Δεν γνωρίζουν ότι νηστεύει 40 μέρες ο κόσμος. Τρώγουν ό,τι θέλουν. Δεν βλέπουν τον Χριστό ότι 40 μέρες ενίστευσε για την δική μας την αγάπη και τη σωτηρία. Δεν το γνωρίζουν. Είναι οι παπάδες, λέγει, που τα κάνουν. Βρε Αθεόφοβε, άνοιξε το βιβλίο της ζωής να δεις, άνοιξε την Αγία Γραφή να δεις ποιος ενίστευσε για μας και ποιος έβαλε 40 μέρες για να νηστεύουμε, και ίσως ανοίξουν τα μάτια της ψυχής σου. Έδωκε διαταγή ο Ναφουγκοδονόσορ να τρέφονται τα τρία εκείνα τα παιδιά, μην τυχόν και πέσουν από το βάρος τους. Μην τυχόν και χαλάσει η όψη των. Μην τυχόν και αδυνατήσουν. Η διαταγή ήταν αυστηρά, θάνατος.
Εάν επαρέβαιναν την διαταγή οι αυλικοί τους οποίους διέταξαν, τους επερίμενε ο θάνατος. Και όταν έφταναν στα τρία τα παιδιά αυτά, τα φαγητά, τα ειδωλολατρικά, εκείνα είπαν εις τους μαγείρους και τους οικονόμους, δεν θέλουμε αυτά τα φαγητά, να μας φέρνετε χόρτα βραστά. Ω Θεέ μου, αντέστησαν αυτοί οι οικονόμοι του βασιλέως και είπαν, αποκλείεται, εμείς δεν θέλουμε να μας σκοτώσει ο βασιλιάς. Και εκείνη τα παιδιά πεισμάτωναν να μας δίδετε χόρτα και δεν θα πέσουμε ούτε από το βάρος, ούτε θα ασθενήσουμε, ούτε θα χάσουμε την όψη μας, ούτε θα είμεθα άλλοι από όσους είμεθα τώρα, από όσων είμεθα τώρα. Και υπήκουσαν, τους έπαιρναν χόρτα και έτρωγαν. Και ο του θαύματος λέγει, αυτοί οι αυροδίαιτοι που έτρωγαν τα χόρτα ήσαν πιο κόκκινοι, πιο καλοί, πιο δυνατοί, πιο με μεγαλύτερα όρεξη στην ζωή τους. Ας σταματήσουμε εδώ να πούμε για την νηστεία δυο λογάκια. Αδερφέ μου, οι τρεις εκείνοι οι παιδες νηστεύουν. Σήμερα εμείς δεν νηστεύουμε. Και η Εκκλησία μας δεν βάζει στο λαιμό μας βρόχο να μας πνίξει και να μας πει, δεν νηστεύεις, δεν θα έρθεις στην Εκκλησία. Φεύγεις από την Εκκλησία. Δεν κάνει τέτοιο πράγμα η πίστης μας. Αλλά τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος, νηστεία εστίν ή κατά την εκάστου δύναμη. Όση δύναμη έχεις, τόση νηστεία να κάνεις, διότι υπάρχουν άρρωστοι σήμερα. Σήμερα αναπνέουμε δηλητήρια, πίνουμε δηλητήρια, τρώγουμε δηλητήρια, ο κόσμος είναι αναστατωμένος, ο κόσμος είναι άρρωστος, όλα αυτά από τον Θεό. Και όταν εκείνοι οι τρεις παιδες ενίστευαν γιατί επίστευαν. Εάν δεν πιστεύεις, αδερφέ μου, δεν νηστεύεις. Αν δεν έχεις πίστη, δεν μπορεί να στηριχτείς. Πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Τι είναι πίστης? Η πίστης είναι να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται, να ελπίζεις σε αυτά τα οποία δεν βλέπεις, να πιστεύεις σε αυτά τα οποία ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Αυτή είναι η πίστης. Διέρχεται ο Ιησούς μας από την Ναζαρέτ για να ανέβει στα Ιεροσόλυμα και πλήθος κόσμου, τον έσφιγγαν από εκεί, τον έσφιγγαν από εδώ. Και εκεί παρουσιάζεται μια γυναίκα η οποία ήταν Χαναναία, εκτός των Εβραίων, και φώναζε. Διδάσκαλε, Δαβίδ, θεράπευσε την κόρη μου γιατί είναι δαιμονισμένη. Δαιμονισμένη, πού είναι τα δαιμόνια, τα βλέπουμε. Γι' αυτό σήμερα ο κόσμος δεν πιστεύει στα δαιμόνια, δεν πιστεύει στους σατανάδες γιατί δεν τους βλέπει, αλλά ο σατανάς κάνει τη δουλειά του. Και σιγά σιγά παίρνει το έδαφος, εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο και όταν τον κυριεύσει πλέον δεν βγαίνει εύκολα. Όταν μπει ο σατανάς μέσα στον άνθρωπο δεν βγαίνει εύκολα. Χρειάζονται κόποι, χρειάζονται δάκρυα, χρειάζονται νηστείες, χρειάζονται αγώνες, χρειάζονται γονικλησίες για να μπορέσει να ελευθερωθεί το πλάσμα. Και η νηστεία δεν είναι μόνο το φαγητό. Πάψε, αδερφέ μου, να κατακρίνεις τον συνάνθρωπό σου. Πάψε, αδερφέ μου, να φθονείς τον συνάνθρωπό σου. Πάψε, αδερφέ μου, να μην βλασφημείς τα ιερά και τα θεία, γιατί αλίμονό σου.
θα έρθει επάνω σου τέτοια μεγάλη τιμωρία που δεν θα την περιμένεις. Ο βλάσφημος δεν έχει ποτέ να δει φως καλό ή μέρα καλή. Νηστεία σημαίνει εγκράτεια, σημαίνει προσευχή, σημαίνει ελεημοσύνη, σημαίνει να επισκεφθείς τον άρρωστον τον άνθρωπο, να επισκεφθείς εκείνον που είναι στη φυλακή και γιατί χρωστεί 100 ευρώ, λέμε ευρώ τώρα που είναι οι δραχμές μας, φύγανε οι δραχμοί μας, έφυγαν οι δραχμοί μας. Σε λίγο θα φύγει και η σημαία μας, ο Τίμιος Σταυρός που κρατάει ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη. Αυτοί που μας έδωσαν την σημαία μας, αυτοί σε λίγο δεν θα την έχουμε. Έρχεται ο Αντίχριστος, αδερφοί μου, ήδη αρχίζει και σφραγίζει. Χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμος σφραγίζεται τώρα εις το χέρι. Στη Γερμανία το 1/3 είναι σφραγισμένοι και είπαν ότι και τα 2/3 που έμειναν θα σφραγιστούν και αυτά. Προσέξτε, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, μη πέσουμε στην παγίδα του διαβόλου, γιατί όσοι θα πάρουν αυτό το σφράγισμα του Αντιχρίστου θα υποφέρουν τόσα πολλά στη ζωή τους, πρώτο, και το χειρότερο πάντο θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών. Παράδεισο δεν βλέπουν. Νηστεία λοιπόν. Και μέσα σε εκείνη την νηστεία εμφανίζεται η Χαναναία, η οποία φωνάζει στον Θεό να της θεραπεύσει το παιδί της. Και ο Κύριος της είπε, πήγαινε στο σπίτι σου και η κόρη σου είναι θεραπευμένη. Και λέει ο ίδιος ο Θεός, τι αυτήν πίστην ούκε βρήκα εις τους Εβραίους, λέει. Τέτοια πίστην όπως αυτήν τη γυναίκα δεν βρήκα μέσα εις τους Εβραίους που τους έχω και τους αγαπώ. Αδερφοί μου, άλλοτε κόσμος συνθλίβει των Χριστών. Πολλοί τρέχουνε. Μέσα σε αυτούς όμως που έτρεχαν μόνο ένας εθεραπεύθη. Πλήθος κόσμου. Ένας εθεραπεύθη. Ποιος? Μια αιμορροούσα γυναίκα η οποία έτρεχε το αίμα επ' επάνω της και δεν σταματούσε. Και άγγιξε πάνω εις το αιμάτιον του Κυρίου μας, πάνω εις τον χιτώνα του Κυρίου μας και μόλις άγγιξε επάνω αμέσως σταμάτησε το αίμα. Να η πίστη, αυτή είναι η πίστη. Η πίστη λοιπόν μέσα στο Ευαγγέλιο, η πίστη τώρα εις τους τρεις παιδάς, τον Σεδράκ, Μισάκ και Αβδεναγό. Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Αυτό σημαίνει στην ελληνική. Αυτά τα τρία παιδιά του λοιπόν, όταν εδόθη το σύνθημα του βασιλέα, του Ναφουγκοδονόσορος, του ειδωλολάτρου, του δυνάστου, δεν έπεσαν να προσκυνήσουν την εικόνα του, αλλά παρουσιάστησαν οι προδότες. Προδότες. Αδερφοί μου, αν επιτρέψει ο Θεός, αν επιτρέψει, ήθε να μην επιτρέψει, να μας λυπηθεί. Και επιτεθούν τα βάρβαρα, τα έθνη, τα άπιστα, οι περισσότεροι Έλληνες θα γίνουν προδότες για να γλιτώσουν το τομάρι τους. Και θα προδίδουν ο αδερφός των αδερφών και ο πατέρας το παιδί και το παιδί τον πατέρα. Θα έχουμε να τραβήξουμε, αδερφοί μου, διότι αν τους βάλουν τους Τούρκους μέσα στην Ευρώπη, θα μπαίνουν μέσα στα νησιά και δεν θα μπορεί κανείς να τους πει τίποτε, φύγετε. Θα μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο και δεν θα βλέπει κανείς τίποτε, μόνο τους Τούρκους που είναι εκατομμύρια περισσότεροι από εμάς. Βλέπετε την τιμωρία πως έρχεται, αν δεν μετανοήσει αυτός ο λαός, αν δεν επιστρέψει, αν δεν σταματήσει να βλασφημεί το Θεό, την Παναγία μας, τα Ιερά και τα Θεία, τον Τίμιο Σταυρών. Και εκείνα τα παιδιά,
τα νιάτα της Ελλάδος, τα στρατευμένα νιάτα της Ελλάδος, εκεί να βλασφημούν τόσο πολύ μες στα στρατόπεδα, που κανείς μόνο πρέπει να φράξει τα αυτιά του να μην ακούει. Και δεν έχει κανένα να τους πει τίποτε, ούτε να τα οδηγήσει, ούτε να τα συμβουλεύσει, ούτε να τους πει θα τιμωρηθείτε, ούτε θα τους πει μην το ξανακάνετε, κανείς. Και βλασφημούν τα στρατευμένα νιάτα της Ελλάδος. Και αν γίνει πόλεμος, ποιος θα τους σώσει? Η Παναγία μας που τον βλασφημούν, ο Χριστός μας που τον βλασφημούν, ο Τίμιος Σταυρός που τον βλασφημούν, τα Ιερά και τα Θεία. Αδερφοί μου, ερχόμεθα στους τρεις πέδες. Αφού δεν έπεσαν να προσκυνήσουν την εικόνα του Ναφουγκοντονόσορος, τότε πήγαν οι προδότες και το είπαν στον βασιλιά. Τους εκάλεσαν μπροστά του και τους λέει, γιατί δεν προσκυνάτε? Εμείς βασιλεύ έχουμε Θεόν αληθινόν. Δεν προσκυνούμε τα είδωλα, ούτε εσέναν, ούτε την εικόνα σου, ούτε τα είδωλά σου. Βλέπετε πίστη, βλέπετε θάρρος, βλέπετε τόλμη, βλέπετε αφοβία. Δεν φοβήθησαν, ούτε λάτρευσαν, λέγει, τη χτίση οι Θεόφρονες παρά τον χτίσαντα. Και ο Ναφουγκοντονόσορ τότε τι είπε? Ετοιμάστε τους και θα τους ρίξω στην κάμινα του πυρός και να έρθει, λέγει, αυτός που προσκυνούν να τους σώσει. Και απήντησα με μια φωνή και οι τρεις, θα έρθει να μας σώσει. Να η πίστη η μεγάλη, να μπαίνεις μες στη φωτιά και να λες ο Θεός θα με σώσει. Και διέταξε και τους αρμάτωσα με σιδερένιες στολές, περικνημίδες μέχρι κάτω στα πόδια, όταν τους έβαζε μέσα στη φωτιά εκείνη τη μεγάλη, να λιώσουν και να χαθούν τα πάντα, ούτε οστά να μείνουν, ούτε σάρκες να μείνουν, μόνο μια στάχτη. Και διέταξαν στην κάμινον και έπεσαν περισσότερες κλιματίδες, περισσότερο θιάφι, περισσότερη πίσα και ανέβαινε, λέγει, η φλόγα της καμίνου 40 πύχες πάνω από την κάμινο. Ποιος τα μέτρησε αυτά 40 πύχες και το λέει η Εκκλησία μας? Γύρω γύρω από την κάμινο που έβαλαν τους τρεις πέδες εκάθεντον οι μεγιστάνες της Βαβυλώνος, δεν να βλέπουν και να γελούν. Αλλά ο Πανάγαθος Θεός, όπως ανέβαινε εκείνη η φλόγα πάνω, την έστρεψε δεξιά και αριστερά, που εκάθονταν 40 πύχες μακριά από το στόμιο της καμίνου, και τους έκαψε όλους. Και έριξε τους τρεις πέδες μέσα στην κάμινο. Και έρχεται η Εκκλησία μας, λέγει, ο εκκαμίνου ρισάμενος, λέγει, τους τρεις πέδες, εσύ, λέγει, που έσωσες τους τρεις πέδες μέσα στην κάμινο, Κύριε, έλα μαζί μας και ελέησέ μας και εμάς. Αδερφοί μου, έριξε τους τρεις πέδες μέσα στην κάμινο, αλλά ο Θεός έστειλε τον Υιόν του τον μονογενή, ο εκκαμίνου ρισάμενος γερόμενος άνθρωπος, πάσχιος θνητός και διαπάθος των θνητών εν δίαι πρέπεια. Αύριο θα το ακούσουμε στην Εκκλησία μας. Εσύ, λέγει, που έσωσα στους τρεις πέδας μέσα στην κάμινο, λέγει, και πάσχες για μας, έλα να μας ελεήσεις, να μας σώσεις. Και έσκυψε να πάνω από την κάμινο ο Ναφουγκοντονόσορ για να τους δει αν υπάρχουν, και είδε τέσσερις. Είδε και τον Θεόν μέσα στην κάμινο, ο οποίος εξετείναξε, λέγει, την κάμινον του πυρός και την έκανε δρόσον. Και οι τρεις πέδες ομολογούσαν εις τον Θεόν, έψαλαν εις τον Θεόν, εδοξολογούσαν τον Θεόν. Κύριε, ο εκκαμίνου ρισάμενος γενόμενος άνθρωπος, πάσχιος θνητός και διαπάθος των θνητών εν δι' ευπρέπεια. Τι παίρνουμε εμείς ως σύνθημα από το Θείο Κήρυγμα? Πρώτον, να έχουμε πίστη όπως τους τρεις πέδας.
Δεύτερον, να πιστεύουμε εις τον Θεό μόνο μας τη δύναμη και να μην φοβηθούμε τίποτε. Να μην υποκύψουμε πουθενά. Να μην αρνηθούμε τον Κύριό μας όπως οι τρεις παιδες. Και το τρίτο, αδερφοί μου, να νηστεύσουμε, να εγκρατευόμεθα, να προσκυνούμε τον Θεό μας, να μας αξιώσει να φτάσουμε τα Άγια του Πάθη και την Αγία του Ανάσταση. Αμήν. Αδερφοί μου, θα σας δώσω μία συμβουλή και μην την παραβείτε. Δεν πιστεύω να είναι όλο το χωριό εδώ, αλλά εσείς θα μιλήσετε ότι κάτι μας είπε ένας παπάς ο οποίος ήρθε και μας είδε. Την ημέρα της Αναστάσεως δεν θα φύγετε από την εκκλησία μόλις πει το Χριστός Ανέστη ο ιερεύς. Δεν θα εγκαταλείψετε την εκκλησία την ημέρα εκείνη για να φύγετε να πάτε πού, να πάτε να φάγετε την μαγειρίτσα. Άνθρωποι, άνθρωποι, αυτό έδιδαξε ο Χριστός μας, αυτό μας έδιδαξε. Αύριο μία εβδομάδα ολόκληρη θα πάθει τόσα ο Θεός μας και εμείς να του δώσουμε μια ανταπόδοση, θα φεύγουμε μόλις ακούσουμε τον Χριστός Ανέστη. Αναστήτω ο Θεός λέει και διασκορπιστήτω σαν η εχθρή αυτού. Άρα από τη στιγμή που θα φύγεις από την εκκλησία την ημέρα της Αναστάσεως είσαι εχθρός, φανερός του Θεού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όσους έβρετε μπροστά σας να τους πείτε να μην φύγουν την ημέρα της Αναστάσεως μόλις ακούσουν τον Χριστό σαν έστει το άγγελμα αυτό το ουράνιο, το άγγελμα των ουρανών, το άγγελμα των αγγέλων, να μην φύγουν, αλλά να μείνουν μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας να ακούσουν και τον κατηχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστό που δεν τον ακούσε κανένα. Αδερφοί μου, τι να πούμε. Τους βλέπεις τώρα και τρώνε σούβλες, τρώνε κρέατα, τρώνε οτιδήποτε και θα τους δείτε τη Μεγάλη Εβδομάδα να φορτώνονται ένα αρνί για να πάνε να το ψήσουν. Σαν πως δεν εκφάγαν κρέας επί 40 μέρες. Ω, υποκρισία, πώς μας ανέχεται ο Θεός. Τρώνε κάθε μέρα κρέατα και μετά την μέρα της Αναστάσεως κάνουν σούβλες. Δηλαδή, επισφραγίζουν την ασέβειά τους. Έκαναν την κοιλία τους Θεών. Πού θα πάμε, πού θα φτάσουμε. Αδερφοί μου, εάν ήθελα να μιλώ ως το πρωί, δεν θα σταματούσα. Ούτε εσείς θα λέγατε βαρέθηκα, γιατί ακούτε τόσα πράγματα που δεν ακούσατε ποτέ σας. Βοήθειά μας λοιπόν, καληνύχτα σας και καλή Ανάσταση.